ευκαιρία ζωή η φετινή χρονιά. Εντάξει, σίγουρα κάθε χρονιά που ξεκινάει για μας τους νέους είναι μια ευκαιρία. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να πείσουμε τον προπονητή μας ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Πώς την βιώνεις τη φετινή χρονιά? Είναι μια διαφορετική χρονιά από την περσινή. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά στην ομάδα φέτος. Όλοι προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Με στόχο, όπως είπα και πριν, να πείσουμε τον προπονητή ότι πρέπει να είμαστε εδώ. Τι πόσο από τη συνεργασία με τον κύριο Αναστασιάδη? Ο κύριος Αναστασιάδης, όλοι γνωρίζουμε ότι βρίσκεται πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Είναι ένας προπονητής με πείρα. Έχει κάνει πολλά πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα και για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ πως θα βοηθήσει πολύ αυτή τη φετινή χρονιά την ομάδα να κατακτήσει αυτά που θέλει. Κυριάκο, έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για σας φέτος, για τα νέα παιδιά εννοώ? Ναι, όλοι γνωρίζουμε πως φέτος είναι μια ευκαιρία για μας. Ο προπονητής πιστεύει τα νέα παιδιά και όλοι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Υπάρχουν κοινά στοιχεία στην ΚΑΠΑ 20 με τη μεγάλη ομάδα? Εντάξει, σίγουρα το επίπεδο είναι διαφορετικό από την ΚΑΠΑ 20. Παρ' όλα αυτά, όπως και στην ΚΑΠΑ 20 διεκδικούμε τον τίτλο, έτσι και εδώ χρειαζόμαστε έναν τίτλο. Πώς αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το ότι ακόμα δεν είναι πλήρες το ρόστερ? Όχι σας ενοχλεί, θα θέλατε να ασχολούνται οι οπαδοί με το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα παιδιά και μάλιστα πρωταθλητές με την ΚΑΠΑ 20 στην ομάδα? Εντάξει, νομίζω πως για εμάς τους νέους ποδοσφαιριστές δεν μας απασχολεί και πολύ αν θα έρθει κάποιος παίκτης ή όχι. Δουλεύουμε σκληρά για να, όπως είπα και πριν, να πείσουμε τον προπονητή μας. Από εκεί και πέρα, αν έρθει κάποιος παίκτης, καλοδεχούμενος.